Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 11 Φεβρουαρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Ionian. Πάμε μαζί να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρα σε τίτλους. Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τους πληστηριασμούς. Τι σημαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες. Κύμα αλληλεγγύης για παροχή βοήθειας σε Τουρκία και Συρία. Τσουνάμι προσφοράς σε είδη πρώτης ανάγκης από Πάτρα και Καλαμάτα. Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν και επίσημα και στην Καλαμάτα. Καρναβαλική ποδηλατάδα στην Πάτρα από εκατοντάδες λιλιπούτιους και τους γονείς τους. Φωτιά στην πολιτική αντιπαράθεση βάζει η απόφαση του Αρείου Πάγου, έτσι όπως έχει γνωστοποιηθεί έως ώρας, για τους πληστηριασμούς με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάζουν πυρά. Την ίδια ώρα οι ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκονται σε απόγνωση. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, μόνο στην Αχαΐα προβλέπεται να γίνουν άμεσα πάνω από 200 πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Σε μητέρα των μαχών μετατρέπεται η υπόθεση των πληστηριασμών με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάζουν πυρά μετά την απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου, με την οποία οι εκπρόσωποι των ΦΑΝΤΣ είναι σε θέση να προχωρήσουν σε πληστηριασμούς. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα οργανωμένο σχέδιο με στόχο τη μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου που έχει ποτέ συμβεί από τα λαϊκά και μεσαία στρώματα προς τα ΦΑΝΤΣ του εξωτερικού και τις τράπεζες. Αυτή η εξέλιξη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Καλώ τον κύριο Μητσοτάκη άμεσα, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, να αναστείλει κάθε πληστηριασμό πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης μέχρι τις εκλογές. Ευθύνη στο ΣΥΡΙΖΑ επιρρύπτει η κυβέρνηση, υποστηρίζοντας πως η απόφαση του Αρείου Πάγου επιβεβαιώνει τον νόμο που ψηφίστηκε επί των δικών τιμερών στην κυβέρνηση της χώρας. Η σημερινή απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, κύριε Τσίπρα, επιβεβαιώνει τον νόμο που ψηφίστηκε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε τη χώρα και εσείς ήσασταν πρωθυπουργός. Γι' αυτό στο λίμα πολιτικός φαρισαϊσμός θα έπρεπε να εμφανίζεται η εικόνα του κυρίου Τσίπρα, του ανθρώπου που έταζε θησαυρούς και παρέδωσε άνθρακες. Με την απόφαση του Αρείου Πάγου ανοίγει ο δρόμος για μαζικούς πληστηριασμούς σε μια περίοδο που ήδη η κοινωνία πληρώνει ακριβά τον πληθωρισμό και την ενεργειακή κρίση. Γι' αυτό καταθέτουμε εκ νέου τροπολογία στη Βουλή για την προστασία της κύριας κατοικίας με επαναφορά του νόμου του ΠΑΣΟΚ του 2010 με επικαιροποιημένα κριτήρια. Ουσιαστικά με την απόφαση αυτή ανοίγει ο ασκός του αιώλου για 700.000 ακίνητα. Είναι καταστροφική και για τους πολίτες και ειδικά και για την περιοχή μας, για την Αχαΐα, όπου είναι πάνω από 200-300 πληστηριασμοί από ό,τι έχω μάθει σε άμεση. Σε άμεσο προγραμματισμό για εκτέλεση, για πρώτες κατοικίες μιλάμε. Σε μια δικαστική απόφαση, η οποία, όπως σας το είπα και εγώ, επειδή ήμουν αδιάδικο στη δίκη, έγινε κατά τρόπο ο οποίος προκαλεί τον νομικό κόσμο και δεν είναι τυχαίο ότι πάνω το 80-90% των δικηγόρων σε όλη τη χώρα καυτηριάζουν τον τρόπο και τις διαδικασίες που δόθηκε η απόφαση. Οι δανειολήπτες, από την πλευρά τους, βρίσκονται σε απόγνωση, αφού η αύξηση των επιτοκίων και η απόφαση της ολομέλειας δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα για αυτούς. Το θέμα των πληστηριασμών, κυρίες και κύριοι, και η απόφαση του Αρείου Πάγου φαντάζει σε μία πρώτη ανάγνωση ως βόμβα μεγατόνων και προφανώς θέλουμε να μάθουμε περισσότερα. Μαζί μας ο δικηγόρος Κώστας Κρεμίδας, από τον οποίο θα θελήσουμε να διαφωτιστούμε για το τι είναι αυτό το οποίο έρχεται, κύριε Κρεμίδα, μετά από αυτή την απόφαση και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία από τον Άριο Πάγο, που επί της ουσίας ανοίγει το δρόμο στα φανς να διεκδικήσουν μέσω πληστηριασμών εκείνα τα κόκκινα δάνεια τα οποία έχουν αγοράσει. Καλησπέρα κύριε Πομόνη. Πρόκειται για το τελευταίο ανάγχωμα το οποίο κατέπεσε. Περιμένουμε ένα τσουνάμι πληστηριασμών. Η απόφαση, θα πρέπει να σημειώσω, του Αρείου Πάγου δεν έχει εκδοθεί. Υπάρχει μυστικότητα στις συνεδριάσεις. Παρ' όλα αυτά γνωρίζουμε όλοι πανελλαδικά και το αποτέλεσμα υπέρ των ΦΑΝΤ στην προκειμένη περίπτωση. Ο Άριος Πάγος δεν κατάφερε να διαφυλάξει τη μυστικότητα, ούτε το ακέραιο στην προκειμένη περίπτωση. Και αυτό που βλέπουμε είναι πολλά ερωτηματικά, πόσο γρήγορα εκδόθηκε η απόφαση και πώς δεν μπόρεσαν να διαφυλάξουν ακόμα και την πλειοψηφία που υπήρχε πως μέσα. Ακόμη και αυτό θέτει εν αμφιβόλο ενδεχομένως την τελική απόφαση, γιατί εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο. Σε άλλες περιπτώσεις, ο Άριος Πάγος κουνά το δάχτυλο στα μικρότερα δικαστήρια. Πόσο μάλλον τώρα, όταν προκύπτει σε τέτοιο ανώτατο επίπεδο. Ξεκάθαρα, ακριβώς όπως το είπατε. Οπότε, λοιπόν, εδώ βάζουμε μια ανώτερη τελεία να δούμε γιατί
γνωρίζουμε το αποτέλεσμα της συνεδρίασης, γιατί γνωρίζουμε την πλειοψηφία αυτή όταν δεν έχει εκδοθεί απόφαση, και αυτό που πρέπει να δούμε τώρα είναι ότι κανένας δεν έχει προστασία. Μία τελευταία ευκαιρία στους δανειολήπτες, και δεν μιλάμε για τους δανειολήπτες οι οποίοι ήταν κακόπιστοι και δεν επιθυμούσαν τη ρύθμιση των οφειλών τους, μιλάμε για τους δανειολήπτες οι οποίοι επιθυμούν ένα τελευταίο ανάγχωμα κατέπεσε και περιμένουν, να σας πω απλά, ένα τσουνάμι πληστηριασμών. Και η μοναδική δυνατότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, και το λέω εκ πείρας, είναι όχι να τσακώνονται η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση ποιος φταίει για το συγκεκριμένο, αλλά στο διατάφτα, και στο διατάφτα είναι μόνο νομοθετική ρύθμιση προστασίας των πληστηριασμών. Και αυτό που θα πρότεινα και αυτό που επιβάλλεται είναι να εκδοθεί νόμος ή και με πράξη νομοθετικού περιεχομένου να διαλυθεί η Βουλή, έτσι ώστε να υπάρχει τουλάχιστον αναστολή στον πληστηριασμό μέχρι τότε που θα ρυθμιστούν οι κανόνες λειτουργίας στο ΦΑΝΣ. Κύριε Κρεμίδα, για να καταλάβουμε κάτι. Τώρα, αυτοί οι πληστηριασμοί που είναι πρώτων πυλών, όπως όλα δείχνουν, και οι πληροφορίες θέλουν ότι μόνο για την Αχαΐα είναι γύρω στους 200. Σε τι αφορούν, έχετε καθόλου εικόνα? Μιλάμε για βιομηχανικά ή βιοτεχνικά ή επαγγελματικά κυρίως ακίνητα, για πρώτη κατοικία? Πολύ, πολύ σωστά ρωτάτε. Θα σας πω κάτι εκ πείρας πάλι, ότι δεν υπάρχει προστασία ουσιαστική της πρώτης κατοικίας. Αυτό λοιπόν που ευαγγελίζονται όλοι, και δεν λέω μόνο για την κυβέρνηση αλλά και για την αντιπολίτευση παλαιότερα, ο ευάλωτος δανειολήπτης ουσιαστικά δεν υπάρχει. Είναι λοιπόν μια νομική έννοια η οποία, όταν θα πρέπει να την προσδιορίσεις, απευθύνεται σε απειροελάχιστους. Άρα λοιπόν περιμένουμε τσουνάμι πληστηριασμών χιλιάδων, όχι μόνο βιομηχανικών, επαγγελματικών ακινήτων, αλλά και πρώτης κατοικίας και δεύτερη, γενικά όλη τη κίνητη περιουσία των Ελλήνων, οι οποίοι όλοι χρωστάνε και πολλοί επιθυμούν να ρυθμίσουν τα δάνεια και δεν τους δίνεται αυτή η δυνατότητα. Την ίδια στιγμή, ο λόγος για τον εξοδικαστικό, ο οποίος επί της ουσίας δεν έχει αποδώσει καρπούς και έχει επανέλθει στη συζήτηση. Πολύ σωστά και αυτό. Θα σας πω λοιπόν για τον εξοδικαστικό. Ο προηγούμενος εξοδικαστικός, και για να είμαι ακριβοδικαιός, επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε ρυθμίσει καμία ουσιαστικά οφειλή. Με αποτέλεσμα τότε να ζητήσω να γίνει μια ερώτηση στη Βουλή και να μας απαντήσουν ότι πραγματικά έχουν ρυθμιστεί ελάχιστες υποθέσεις. Ο καινούριος εξοδικαστικός έχει αυξήσει τις υποθέσεις που ρυθμίζονται, αλλά πολλές αποτελούν κενό γράμμα. Δηλαδή, μια τελευταία περίπτωση για να σας δώσω να αντιληφθείτε, είχαμε πρόταση για ρύθμιση μια μικρή οφειλή επιχείρηση 2 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς καμία απομείωση χρέους. Άρα λοιπόν, αυτό που γίνεται και στον εξοδικαστικό είναι να δουλεύει σε κάποιες περιπτώσεις καλύτερα από τον προηγούμενο νόμο. Ομολογώ ότι πραγματικά υπάρχουν κάποιες καλύτερες προϋποθέσεις, ουσιαστικά είναι σταγόνα στον ωκεανό. Και αυτός και η εξυγίαση των επιχειρήσεων. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε να λέμε πολλά για αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, το οποίο βρίσκεται πρώτων πυλών. Κύριε Κρεμίδα, σας ευχαριστούμε πολύ, και εδώ είμαστε φυσικά για να επανέλθουμε, γιατί φαίνεται πως θα κυλήσει πολύ νερό σε αυτό το αυλάκι και όχι προς όφελος εκείνων οι οποίοι χρωστούν, και δεν είναι οι μπαταχτσίδες, αλλά εκείνοι που δεν μπορούν, δεδομένων των παγκόσμιων συνθήκων της ακρίβειας, να τακτοποιήσουν έγκαιρα εκείνες τις δόσεις τους. Γιατί προκύπτει θέμα τώρα και για τους δανειολήπτες, έτσι και αλλιώς. Όχι μόνο εκείνους που αποπληρώνουν, αλλά και τους καινούριους δανειολήπτες, που ενδεχομένως δεν έχουν βρεθεί σε μια δύσκολη θέση να έχουν το δάνειό τους και να είναι κόκκινο, να είναι κατακόκκινο. Κύριε Κρεμίδα, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Τώρα, εκατοντάδες πολίτες καθημερινά συνδράμουν στη συλλογή τροφίμων ειδών πρώτης ανάγκης προς τους σεισμόπληκτους σε Τουρκία και Συρία. Μέρα με τη μέρα το κύμα αλληλεγγύης αυξάνεται, εκτός των άλλων, καθώς συγκεντρώνονται τρόφιμα από κάθε άκρη της περιφέρειας, από τους Πατρινούς και τους Καλαματιανούς, οι οποίοι ανταποκρίνονται στο κάλεσμα αρχών και φορέων για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους δύο δοκιμαζόμενους λαούς. Συγκινητική είναι η ανταπόκριση των κατοίκων της περιφέρειας στους σεισμόπληκτους σε Τουρκία και Συρία. Ήδη στο εργατικό κέντρο της Πάτρας, καθημερινά δεκάδες πολίτες φέρνουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Σε αυτόν τον χώρο, οι πολίτες μπορούν να προσφέρουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης προς τους δοκιμαζόμενους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας. Ήδη, όπως φαίνεται, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ η πρώτη αποστολή από το εργατικό κέντρο της Πάτρας αναμένεται να χωρίσει τις επόμενες ημέρες. Τα υλικά στο εργατικό κέντρο μαζεύονται από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και το απόγευμα από τις 6 έως τις 9 το βράδυ. Ενώ η δράση συνεχίζεται και το Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι. Ναι, είναι συγκινητική η ανταπόκριση των εργαζομένων, των πολιτών απέναντι σε αυτή την καταστροφή που συνέβη
στα αδέρφια μας, τους εργαζόμενους, στις λαϊκές οικογένειες στην Τουρκία αλλά και στη Συρία. Η Καλαμάτα έχει συγκεντρωθεί ήδη μεγάλος αριθμός ειδών πρώτης ανάγκης στο πνευματικό δημοτικό κέντρο, ενώ στο σημείο της συλλογής βρέθηκε και ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος την Παρασκευή. Η ανταπόκριση των Καλαματιανών είναι πολύ συγκινητική και σημαντική επίσης, αφού ήδη έχουν συγκεντρωθεί αρκετές ποσότητες τόσο από ρουχισμό, κουβέρτες, αντρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα, όσο και για είδη τροφίμων, γάλακτος, πάνες για μικρά παιδιά και οτιδήποτε άλλο είναι πρώτης ανάγκης. Ανάλογες δράσεις υλοποιούνται σε όλη τη χώρα, ενώ η κυβέρνηση έχει συγκροτήσει ομάδα συντονισμού, στην οποία συντονιστής είναι ο αρχαιός βουλευτής και υφυπουργός εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης. Με λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος το Ξυλόκαστρο η μνήμη του πολιούχου του Αγίου Βλασίου. Την Παρασκευή τελέστηκε μέγας αρχιερατικός Εσπερινός και το Σάββατο, σήμερα το πρωί, αρχιερατική θεία λειτουργία. Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις μεταδόθηκαν από το Ιόνιαν. Όνειμον του Κυρίου Δεϊθόμεν, Κύριε Με λαμπρότητα εορτάστηκε στο Ξυλόκαστρο πολιούχος και προστάτης του Άγιος Βλάσιος. Την Παρασκευή το απόγευμα τελέστηκε ο πανηγυρικός μέγας αρχιερετικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό. Κυδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον το Θεόν ημών, φωνής της δεησέως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημών. Το Σάββατο πρωί τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία και στη συνέχεια ακολούθησε λιτανία της εικόνας. Την ημέρα του πολιούχου όλης της περιοχής του Δήμου Ξυλοκάστρου και στον ναό του πολιούχου του Αγίου Βλασίου. Ιατρός ψυχών και σωμάτων, κατά κυριολεξία, αλλά και ως ιερεύς και ως ιατρός. Αυτός μπορεί να σε διδάξει πώς θα επιτελείς τα καθήκοντά σου. Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν παρουσία πλήθους πιστών αλλά και αρχών του τόπου. Με χρώματα και καρναβαλική διάθεση γέμισαν σήμερα το πρωί οι δρόμοι της Πάτρας. Μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν στην καρναβαλική ποδηλασία και μετέφεραν κλίμα χαρά στην πόλη. Σε καρναβαλικούς ρυθμούς και η Καλαμάτα με τον Δήμαρχο εκεί να κηρύσει την έναρξη των εκδηλώσεων. Το κέντρο της Πάτρας πλημμύρισε από χρώματα και καρναβαλική διάθεση. Η καρναβαλική ποδηλατάδα αναστάτωσε με τον πιο ευχάριστο τρόπο το κέντρο της πόλης, ενώ ποδηλάτες όλων των ηλικιών μετέφεραν αύρα χαράς. Δεύτερη χρονιά η μεγάλη ποδηλατάδα. Καρναβαλο ποδηλατάδα που σημαίνει ποδήλατα. Και ποδηλάτες μεταμφιεσμένοι μεταφέρουμε το ρυθμό και τη χαρά του πατρινού καρναβαλιού σε όλη την πόλη. Πατρινού καρναβαλιού συνέχεια. Μετά την πανδημία, φέτος ελπίζουμε και ευχόμαστε το καρναβάλι να είναι το καλύτερο των τελευταίων ετών. Εδώ στα Ψηλαλόνια γίνεται τώρα η ποδηλατάδα σε συνεργασία του καρναβαλιού και τον ποδηλατικό όμιλο της Πάτρας, τον οποίο ευχαριστούμε. Το ραντεβού δόθηκε στην πλατεία Υψηλών Ελαιωνίων και η ποδηλατάδα ξεκίνησε συνοδεία των δύο μουσικών αρμάτων. Είμαστε στο κέντρο της γιορτής, της μεγάλης γιορτής των πατρινών και όλων των επισκεπτών μας. Είμαστε στη μεγάλη γιορτή της Άνοιξης και της αναπαραγωγής της φύσης που μας δίνει αισιοδοξία ότι η ζωή συνεχίζεται και αναγεννάται. Ο πρόεδρος του καρναβαλικού οργανισμού αφιέρωσε την σημερινή ποδηλατάδα στη μνήμη του Στάθη Χρυσικόπουλου που έφυγε την Παρασκευή από τη ζωή. Ο Στάθης ο Χρυσικόπουλος στάθηκε ψυχή για το πατρινό καρναβάλι, εμπνευστής πολλών δράσεων και χθες το βράδυ έφυγε από κοντά μας. Σε καρναβαλικούς ρυθμούς κινείται και η Καλαμάτα με τον Δήμαρχο να κηρύσει την έναρξη του Καλαματιανού καρναβαλιού. 3, 2, 1, καλωσορίσουμε το θέμα το Καλαματιανό καρναβάλι! Ο ουρανός φωτίστηκε με βαγγαλικά και ο κόσμος
αψήφισε το κρύο για να δώσει το παρόν στην τελετή έναρξης του καρναβαλιού. Επόμενες ημέρες αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλα καρναβαλικά δρόμενα, τα οποία επιστρέφουν μετά από 3 χρόνια απουσίας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Υπεγράφει σύμβαση για την παραχώρηση του αεροδρομίου Σπάρτη στην περιοχή Πυρή από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο Δήμο της Σπάρτης. Μόλις δρομολογηθούν τα έργα και το αεροδρόμιο είναι λειτουργικό, θα μπορεί να εξυπηρετεί αεροσκάφη γενικής αεροπορίας, ιδιωτικής αεροπορίας, ακόμη και αεροταξί. Την επαναλειτουργία του αεροδρομίου Σπάρτης διεκδικούσε χρόνια ο Δήμαρχος Σπάρτης Πέτρος Δούκας. Οι υπογραφές έπεσαν και όλα πλέον μπαίνουν σε μία τροχιά υλοποίησης. Πρέπει να γίνουν αρκετά έργα υποδομών, να φτιαχτεί το αεροδρόμιο, δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση, αν και ο αεροδιάδρομος του, ή μάλλον ο διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης είναι σε καλή κατάσταση. Θέλει λίγο δουλίτσα, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό είναι και όλοι οι αντιδήμαρχοι, για να τα βάλουμε μπρος να προχωρήσουμε. Ο Δήμος Σπάρτης πρωτοπορεί και πλέον έχει στα χέρια του το ιστορικό αεροδρόμιο. Όπως τόνισε, ο Δήμαρχος πρέπει να γίνει ακόμα πολλή δουλειά για να ανοίξει επίσημα το αεροδρόμιο και να λειτουργήσει. Τα έργα που εκκρεμούν είναι πολλά, αφού το κτίριο έχει πολλά προβλήματα. Έχουμε ακόμη δουλειά μέχρι να ανοίξει το αεροδρόμιο και δεν μιλάμε για ένα αεροδρόμιο τύπου Heathrow ή John Kennedy Νέας Υόρκης, αλλά για αυτά που χρειαζόμαστε στη Σπάρτη και στη νότια Λακωνία, γιατί θα εξυπηρετήσει κατά πολύ ανάγκες της νοτίου Λακωνίας, από Μονεμβάσια, Νεάπολη μέχρι Αρεόπολη και όλη τη Μάνη. Οι υπογραφές έπεσαν, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, και το αεροδρόμιο της Σπάρτης θα επαναλειτουργήσει. Με την επαναλειτουργία και του στρατοπέδου 13 Μαρτίου, όπως μας ενημέρωσε ο βουλευτής Λακωνίας, ο κ. Νεοκλής Κρητικός, πιστεύω ότι είναι 2 σημαντικά νέα τα οποία σήμερα ακούσαμε εδώ στην Αθήνα, στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας, για την επαναλειτουργία και του αεροδρομίου, αλλά και του στρατοπέδου του ΚΕΜ στην Σπάρτη. Το κτίριο μπορεί να έχει αρκετές βλάβες, αλλά όπως τόνισαν και οι φορείς κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, τα έργα ανάπλασης θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα και όλα θα δρομολογηθούν. Μεγάλη μέρα όχι μόνο για τη Σπάρτη και για τη Λακωνία η σημερινή, αλλά είναι μια μεγάλη μέρα για τον αεροπορικό τουρισμό εν γέννη, για την γενική αεροπορία στη χώρα μας. Όπως ξέρετε και αναφέρθηκε και προηγουμένως, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη εθνική προσπάθεια για την αναβίωση του αεροπορικού τουρισμού, για τη δημιουργία ενός μεγάλου δικτύου πολλών πεδίων προσγειώσεων, τα οποία θα μπορέσουν να ενισχύσουν τον αεροπορικό τουρισμό και τη γενική αεροπορία. Ο Δήμος Σπάρτης πρωτοπορεί, εκμεταλλεύεται πλέον μια δομή η οποία υπήρχε τόσο καιρό. Να δώσουμε συγχαρητήρια στη Δημοτική Αρχή και ειδικά στο Δήμαρχο τον Πέτρο Δούκα, γιατί με μεγάλη υπομονή από την πρώτη στιγμή της δημαρχίας του κατάφερε να ξεκολλήσει, να πω μια αργό. Έδωσα συγχαρητήρια στο Δήμο Σπάρτης για αυτή την ενέργεια και την προσπάθεια που έκανε. Και ευχαριστίες και στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο που ήταν ο γραμματέας του εδώ και στο ΓΕΑ και στο Ταμείο που ενοίξαν γρήγορα ώστε να έχουμε αυτή τη θετική εξέλιξη. Μόλις μπουν τα έργα στη σειρά και το αεροδρόμιο είναι λειτουργικό, θα μπορεί να εξυπηρετεί αεροσκάφη γενικής αεροπορίας, ιδιωτικής αεροπορίας και αεροταξί αερομεταφορών. Χιλιάδες φοιτητές ήλθαν τις τελευταίες ημέρες στην Πάτρα για να πάρουν το πτυχίο τους από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Το ΕΑΠ έχει τις εγκαταστάσεις του στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα και δίνει με την παρουσία του μια νέα πνοή στην πόλη. Χιλιάδες φοιτητές έφτασαν το προηγούμενο διάστημα στην Πάτρα για να παραλάβουν το πτυχίο τους. Η πραγματοποίηση των τελετών ορκωμοσίας στην Πανεπιστημίουπολη του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου αποτέλεσε ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός, καθώς η πόλη υποδέχθηκε χιλιάδες φοιτητές με τους συνοδούς τους, ενώ παράλληλα εκείνοι, οι απόφοιτοι δηλαδή, βρέθηκαν και γνώρισαν τις κτηριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, στο οποίο και φοίτησαν. Πλέον οι ορκωμοσίες των φοιτητών μας θα γίνονται στην έδρα του Πανεπιστημίου, όπως γίνονται σε όλα τα πανεπιστήμια. Η Πάτρα θα δεχθεί περίπου 6.000 πτυχιούχους πλέον, οι οποίοι θα πάρουν το πτυχίο τους από το Πανεπιστήμιό τους. Και ξέρετε, είναι αυτό κάτι συγκινητικό, όχι μόνο για μας που είμαστε στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, αλλά πιστεύω ότι είναι και για τους ίδιους τους φοιτητές, τους ίδιους τους αποφύτους. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο είναι καινούριο και τα εργαστήριά του πλήρως εξοπλισμένα. Εκτός από τις εξαποστάσεως θεωρητικές θεματικές ενότητες που κάνουν, έρχονται διαζώσεις και εκτελούν εδώ εργαστηριακές ασκήσεις ενός εξαμήνου μέσα σε 5 ημέρες. Δεχόμαστε τόσο προπτυχιακούς όσο και μεταπτυχιακούς φοιτητές.
στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστημίο, σε προγράμματα σπουδών τα οποία έχουν να κάνουν με τις φυσικές επιστήμες. Νομίζω ότι αν και οι διαφημίσεις, η προβολή του δεν είναι μέσα από τα μέσα, αλλά κυρίως βασίζεται στους φοιτητές μας και στον κόσμο που είναι γύρω από αυτούς, την οποία θεωρώ ότι έχει μεγάλη εκτίμηση και την εισπράττουμε. Το αποτύπωμα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Επιτελεί και ένα κοινωνικό σκοπό, μια κοινωνική αποστολή, δίνοντας την ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους σε κάποιο δεύτερο στάδιο της ζωής τους να μπορέσουν να σπουδάσουν με την ευκολία του σπιτιού τους, έχοντας όμως όλες τις ποιοτικές προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα τριτοβάθιο ίδρυμα. Στόχος του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου είναι να συνεχίσει να δίνει την ευκαιρία σε όλο και περισσότερους να κατακτήσουν το όνειρό τους, συνεχίζοντας το ταξίδι στη γνώση. Εκατοντάδες διανομής φαγητού και ροφημάτων τρέχουν πάνω σε δίκυκλα κάθε ημέρα για να φέρουν στο σπίτι μας αυτά που δεν μπορούμε να αγοράσουμε από το κατάστημα εξαιτίας του ψύχους που πλήττει τις τελευταίες ημέρες στη χώρα. Το φιλοδόρημα, ωστόσο, όταν το λαμβάνουν, δεν ανταποκρίνεται πάντα στο συντελεστή δυσκολίας της εργασίας τους υπό συνθήκες ψύχους και παγετούς τους δρόμους. Διανομέας, ένα επάγγελμα παντός καιρού που όμως γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνο και πολλές φορές επίπονο για εκείνον που αναλαμβάνει την αποστολή να μας φέρει στο σπίτι εκείνα που δεν μπορούμε να αγοράσουμε ακριβώς εξαιτίας του κακού καιρού. Η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πολύ κρύο, πολύ αέρας. Ειδικά μετά στην Εθνική Πέρα, μετά το Βασιλόπουλο, δεν πηγαίνει μηχανάκι. Και γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολα με αυτόν τον καιρό, με αυτόν τον αέρα και με αυτόν τον κρύο να δουλεύεις. Πάρα πολύ δύσκολο. Οι υπάλληλοι που κάνουν delivery λένε μπροστά αλλά και πίσω από την κάμερα όλα εκείνα που διακυβεύονται όταν υπό συνθήκες ακόμη και παγετούς στους δρόμους κάνουν διανομή. Ο κόσμος παραγγέλνει όταν βρέχει και όταν κάνει κρύο. Όταν δεν βρέχει και όταν κάνει κρύο είναι όλοι έξω. Τότε δεν έχει δουλειά. Όταν βρέχει και κάνει κρύο έχουμε πιο πολύ δουλειά. Παραγγέλνουν. Υπάρχουν και κάποιοι που σου ζητάνε συγγνώμη όταν πας και σου λένε χίλια συγγνώμη, αλλά δεν μπορούσα να βγω έξω. Το φιλοδόρημα δεν είναι πάντα εγγυημένο. Οι διανομείς αντιλαμβάνονται την οικονομική στενότητα των πολιτών, ωστόσο μετά από τόσες παραγγελίες έχουν καταλήξει και σε κάποια συμπεράσματα. Τώρα μην μιλήσουμε για μπουρμπουάρ, δεν υπάρχει αυτό. Κάποτε υπήρχε. Τώρα είναι πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα για τον κόσμο. Δεν αφήνουν μπουρμπουάρ. Αφήνουν όχι αυτό που αφήνανε. Αλλά το καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους. Σου έχω ξαναπεί ότι μπουρμπουάρ παίρνει από φτωχούς ανθρώπους και φτωχές ηλικίες και δεν παίρνει από τους πλούσιους. Που έχουν τις βίλες, που πάμε από εδώ, που πάμε από εκεί. Δύσκολα πολύ. Όπως και να έχει, τις δύσκολες ημέρες και νύχτες, η διανομή φαγητού, ροφημάτων και άλλων ειδών θα είναι εκεί για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες που επιθυμούν μια παράδοση στην οικία τους. Ωστόσο, οι τελευταίοι θα πρέπει να αντιλαμβάνονται το συντελεστή δυσκολίας. Ένα έργο που αναμένεται να προσδώσει υπεραξία στον τουρισμό αλλά και εναλλακτική στον τρόπο μετακίνησης από και προς το νησί της Ζακύνθου μοιάζει να μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Πρόκειται για τη σύνδεση της Ζακύνθου με τα υπόλοιπα νησιά αλλά και την ενδοχώρα με υδροπλάνο, με το πρώτο βήμα που είναι η κατασκευή υδατοδρομίου να ξεκινά δειλά-δειλά να παίρνει σάρκα και οστά. Σημαντική εξέλιξη είχε το θέμα της κατασκευής υδατοδρομίου στο νησί της Ζακύνθου, καθώς εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας και Λιμενικού Ταμείου για να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου που περιλαμβάνει τη μελέτη, τη λειτουργία και την κατασκευή του. Προχωράμε ούτως ώστε να ξεκινήσει πιλωτικά η λειτουργία του για ένα χρόνο και ταυτόχρονα να ολοκληρωθούν όλα τα γραφειοκρατικά που χρειάζονται, ούτως ώστε να υπάρξει το υδατοδρόμιο. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε σε ένα πολύ σημαντικό σημείο. Είμαι σίγουρο ότι θα προχωρήσει το έργο και θα γίνει και θα ενωθούν τα νησιά μας. Σημαντική προϋπόθεση για να προχωρήσει σύντομα η υλοποίηση του έργου είναι να γίνουν οι αδειοδοτήσεις, οι οποίες πρέπει να εγκριθούν τάχιστα. Είναι το υδάτινο πεδίο, έχει λιγότερες αδειοδοτήσεις, θα γίνει πιο άμεσα, πιο γρήγορα, ώστε να αρχίσει να λειτουργεί η γραμμή και από εκεί και πέρα θα γίνει η τροποποίηση και ό,τι χρειάζεται διαδικαστικό μέσα στον επόμενο χρόνο της αδειοδοτήσης προκειμένου να γίνει το πραγματικό υδατοδρόμιο. Να πάρει δηλαδή άδεια υδατοδρομίου.
Ο προϋπολογισμός της πρώτης φάσης που αφορά στις μελέτες άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του έργου ανέρχεται στα 5.000 ευρώ, ενώ το κόστος για την κατασκευή του υδατοδρομίου θα προσδιοριστεί από τις μελέτες που θα εκπονηθούν στην πρώτη φάση. Φανταστείτε ένας τουρίστας να είναι στην Κέρκυρα να θέλει να έρθει να επισκεφτεί το ναυάγιο ή οτιδήποτε άλλο στη Ζάκυνθο ή στην Κεφαλονιά ή στη Λευκάδα με τη βοήθεια του υδατοδρομίου μπορεί να πετάξει πολύ γρήγορα και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να βρίσκεται στα νησιά. Θα μπορεί, αν μου επιτραπεί, να γυρίσει σε μία μέρα τα νησιά μας. Στόχος είναι το έργο σε σύντομο χρονικό διάστημα να υλοποιηθεί και το υδατοδρόμιο να γίνει πραγματικότητα για τη Ζάκυνθο, κάτι που αποτελεί εξάλλου ευσεβή πόθο τόσο για την επιχειρηματική κοινότητα όσο και για την τοπική κοινωνία. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Ionian. Εσείς μπορείτε πάντα να παρακολουθείτε ολόκληρα τα δελτία μας, αλλά και επιμέρους ρεπορτάζ στα κανάλια του Ionian σε YouTube και Facebook. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μείνατε κοντά μας. Καλό βράδυ.